έντονο προβληματισμό. Προκαλεί η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια τη Κρήτη και στη Γάβδο. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη. Σήμερα η Ελευθερία στο νοτιότερο άκρο τη Ελλάδα. Έφτασαν δεκάδε ακόμη μετανάστε. Και για την ακρίβεια, 90 μετανάστε, 91. Στους, στην, στην παραλία Τρυπητή στην Γάβδο μεταφέρθηκαν όλοι σε χώρο φιλοξενία στον Καλαθά. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Γάβδο δεν έχει χώρο φιλοξενία και μα το έχουν τονίσει αρκετέ φορέ και από τον Δήμο, αλλά και από το λιμενικό που το ζει καθημερινά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τι μεταναστευτικέ. Ρωέ, να πούμε ότι επικρατεί έντονο προβληματισμός, σε Ματίνα, και στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, αλλά και στο λιμενικό, διότι είναι σχεδόν καθημερινέ οι μεταναστευτικέ ροέ. Και επίση αξίζει να αναφερθούμε και στα νούμερα, τα οποία μιλούν από μόνα του για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Νότια Κρήτη, αλλά και στη Γάβδο. Συγκεκριμένα, αν μπορούμε να δούμε του πίνακε. Τους δύο πρώ, πρώτους πρώτου μήνε του 2024 έφτασαν σε Γάβδο και Νότια Κρήτη 1.100 πρόσφυγε και μετανάστε. Όταν ολόκληρο όλο το 2023 είχαν φτάσει 798. Νομίζω ότι όντω οι αριθμοί δηλώνουν, δείχνουν τι ακριβώ συμβαίνει σε αυτέ τι περιοχέ. Στην πλειονότητά του, οι περισσότεροι πρόσφυγε και μετανάστες το 80% είναι Αιγύπτιοι και οι υπόλοιποι είναι από τον Μπαγκλαντέ και από το Πακιστάν. Επίσης, αν μπορούμε να δούμε και τον χάρτη τον οποίο έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι οι βάρκες με όλους αυτούς τους ανθρώπους ξεκινούν από το Τομπρούκ της Λιβύης και εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, γύρω ε, χρειάζεται δύο μέρε ουσιαστικά το ταξίδι. Οι βάρκε των μεταναστών εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή τη Παλαιόχωρα, τη Τριπητή, στην Γάβδο, αλλά και στου καλού λιμένες. Πάντως να πούμε ότι και το λιμενικό προσπαθεί να ενισχύσει τι δυνάμει του. Αυτό τουλάχιστον ενημερωνόμαστε από καλά πληροφορημένε πηγέ. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο, διότι. Η ο χώρος, ο θαλάσσιος χώρος από τη Λιβύη για την Κρήτη δεν είναι όπως το Αιγαίο, το... Δεν είναι ελεγχόμενο, είναι μια ανοιχτή θάλασσα και χρειάζονται και άλλοι παράγοντε, ούτω ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί. Όπω, παραδείγματο χάρη, αλλά σκάφη. Πάντω γνωρίζουμε ότι ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, κ. Κερίδη, είχε συνάντηση με τον Αιγύπτι... Αιγύπτιο πρέσβη, τον οποίο συζήτησαν για το θέμα αυτό, γιατί απασχολεί και την Ελλάδα και την Αίγυπτο, όπω καταλαβαίνουμε. Έτσι, και αυτό το οποίο συζητήθηκε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ούτω ώστε να σταματήσουν του διακινητέ αλλά και να αποκόψει αυτά τα κυκλώματα. Επίση, ξέρουμε και από το Υπουργείο Ναυτιλία ότι και ο αρμόδιο υπουργό, ο κ. Στυλιανίδη, έχει ξεκινήσει αυτού του είδου συνεργασία και τι επαφέ για να Σταματήσουν οι προσφύγικε ροέ και να μπορούν τουλάχιστον όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στον, ε, στην χώρα μα να φτάνουν και να μπορούν κιόλα να μείνουν κάτω από ανθρώπινε συνθήκε. Να. Πάντω, ναι. να, ε, να πω κάτι ε, τελευταίο και ναι, να ναι. ολοκληρώσω: Ότι το θέμα του μεταναστευτικού θα απασχολήσει και θα είναι μάλιστα και ψηλά στην ατζέντα τη. Ε, ε, Συνόδου Ευρωπαϊκή Ένωση και Αιγύπτου στο Κάερο την Κυριακή, όπω επίση και ο πόλεμο στη Γάζα. Καθώ φαίνεται ελευθερία, ότι οι διακινητέ έχουν αλλάξει του δρόμου του μετά την αυξημένη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων στο Αιγαίο, αλλά και εκείνων των χερσαίων στον Εύρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.